Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 10. Ο Λίμπερο παντού, με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα, μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι, 2 με 3. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, με ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Και όχι μόνο, με αρκετά ενδιαφέροντα θεματάκια και σήμερα. Τα μεταγραφικά των ομάδων, τα διεθνή νέα, ό,τι γίνεται. Ξεκινούν από σήμερα και τα προκριματικά του Euro 2020. Το ενδιαφέρον παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία είναι αύριο το βράδυ. Θα δούμε λίγο και την πιθανή δεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ό,τι έγινε χθες βράδυ στο πολύ ωραίο παιχνίδι Ολλανδία-Αγγλία. Έχουμε και τον τελικό του UEFA Nations League την Κυριακή. Έτσι είμαστε περισσότερο σε ρυθμούς μεταγραφών. Και μεταγραφών είμαστε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, αλλά και σε ρυθμούς της διοργάνωσης κυρίως των προκριματικών του Euro 2020 και το UEFA Nations League, με τις εθνικές ομάδες να είναι στο προσκήνιο αυτό το διάστημα. Μετά της εθνικής θα ξεκινήσουμε, η οποία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο ΟΑΚΑ υποδέχεται την Ιταλία, θέλοντας φυσικά να πάρει βαθμό ή βαθμούς, να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη σκουάντρα Ατζούρα και να κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά της για να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις, με φόντο έτσι την πρόκριση στο Euro 2020, μετά το καλό ξεκίνημα που έκανε, με τον βαθμό που πήρε στη Ζένιτσα, γυρίζοντας το παιχνίδι, όπως θα θυμάστε περισσότεροι. Με ένα αρνητικό νέο βέβαια σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία, καθώς ο Τάσος Δόνης δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι και μάλλον ούτε για το επόμενο με την Αρμενία, όχι μάλλον, σχεδόν σίγουρα. Δεν προπονήθηκε ούτε εχθές, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, θλάση πρώτη βαθμού έδειξαν τα αποτελέσματα και έτσι δεν θα είναι στην αποστολή ο Τάσος Δόνης, ο νεαρός επιθετικός, ούτε στο μάτς με την Ιταλία που είναι αύριο, ούτε στο μάτς με την Αρμενία που ακολουθεί την επόμενη Τρίτη. Όσον αφορά τώρα την δεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Άγγελος Αναστασιάδης στο αυριανό μάτς με τους Ιταλούς, θα πάει ή σε ένα 4-2-3-1 ή σε ένα 3-5-2 και αναλόγως θα επιλέξει και τα πρόσωπα, με Πασχαλάκη και Βλαχοδήμο να διεκδικούν θέση κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αν έχουμε τετράδα, οι επιλογές που φαντάζουν ως επικρατέστερες είναι τον Παπασταθόπουλο Μανολά στο κέντρο της άμυνας, δεξιά θα είναι μάλλον ο Χάρης Μαυρίας, καθώς απουσιάζουν και ο Μπακάκης και ο Τωροσίδης. Αριστερά ο Κούτρης έχει το προβάδισμα έναντι του Σταφυλίδη. Και στη μεσαία γραμμή ο σίγουρος είναι ο Φορτούνης στη θέση 10 ως επιτελικός μέσος. Από εκεί και πέρα Σάμαρης και Ζέκα είναι οι υποψήφοι, με τον Κουρμπέλη να έχει και αυτός πιθανότητες για να είναι η διάδα στη μεσαία γραμμή. Στα αριστερά μάλλον θα είναι ο Μασούρας, δεξιά ο Μπακασέτας και θα αλλάζουν πλευρές. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Ευθύμης Κουλούρης. Τώρα, αν πάμε σε ένα σχηματισμό με τρεις στην άμυνα δίπλα σε Παπασταθόπουλο και Μανολά, μάλλον θα πάει ο Σιώβας και θα πάει ο Ζέκα στο δεξιά άκρο και ο Κούτρης στο αριστερό. Εκεί μπορεί να μπει και ο Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή. Ο Φορτούνης θα παραμείνει επιτελικός μέσος και ο Κολοβός ίσως διεκδικήσει θέση στο αρχικό σχήμα. Η παράδοση της γαλανόλευκης κόντρα στην εθνική Ιταλία είναι πολύ κακή. Βέβαια, παραδόση είναι για να σπάνε αυτό. Λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μας βολεύει συνήθως, όταν μας βολεύει η παράδοση, όταν είναι υπέρ μας, τη χρησιμοποιούμε. Πάντως, σε 10 μάτς εναντίον τη σκουάντρα Τζουρέ, η εθνική μας ομάδα μετράει 5 ήττες, 4 σοπαλίες και μόλις μία νίκη, και αυτή σε φιλικό. Το πολύ μακρινό 1972 είχε κερδίσει με 2-1 η εθνική Ελλάδα στην Ιταλία. Μόλις ένα γκολ στα τελευταία 5 μάτς ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία έχει πετύχει η εθνική μας ομάδα. Το 2008 και πάλι σε φιλικό μάτς στο Καραϊσκάκι, που είχε λήξει ισόπαλο με 1-1. Να πάμε να δούμε συνοπτικά και το πρόγραμμα το απόψινό στα προκριματικά του Euro 2020 που ξεκινούν από σήμερα και έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια και σήμερα το βράδυ, βραδάκι Παρασκευής, ποδοσφαιρικό όσοι θέλετε να το κάνετε, έχει πραγματάκια για να δείτε. Στις 7 ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής των προκριματικών του Euro 2020 με το όχι και τόσο ενδιαφέρον παιχνίδι Γεωργία-Γιβραλτάρ. Αυτό δεν νομίζω να καθίσει κανείς τον Δευτέρα το απόγευμα, θα έχει και ζέστη ακόμη. 10 παρατέταρτο τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας. Αυστρία-Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια δηλαδή, Πολωνία. Δανία-Ιρλανδία, Λετωνία-Ισραήλ, Λιθουανία-Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο-Κόσοβο, νησιά Φερόε-Ισπανία, Νορβηγία-Ρουμανία, Ουκρανία-Σερβία. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Ουκρανοί και Σέρβοι, νομίζω θα δούμε ωραία μάχη εκεί. Σουηδία-Μάλτα και Τσεχία-Βουλγαρία. Επομένως, πέρα από το Ουκρανία-Σερβία, που νομίζω θα είναι και το καλύτερο ντέρμπι εντός αγωγικών της βραδιάς. Ωραίο θέμα μπορεί να προσφέρουν και οι Ισπανοί κοντά στα νησιά Φερόε, που τα τελευταία 2-3 χρόνια, τότε από την εθνική τη δική μας, όταν την είχαν κερδίσει και πήραν θάρρος, παρουσιάζονται όλο και πιο ανταγωνιστικά τα νησιά Φερόε σε αυτά τα παιχνίδια των διοργανώσεων των επίσημων της UEFA. Αύριο το μενού είναι αρκετά πιο γεμάτο και ξεκινούν από τις 4 τα παιχνίδια, που έχουμε το Ισλανδία-Αλβανία, το Κροατία-Ουαλία,
Στις 7 ακολουθούν τα μάτσα Αζερμπαϊτζάν-Ουγγαρία, Αρμενία-Λιχτενστάιν, Εστονία-Βόρεια Ιρλανδία, Μολδαβία-Ανδόρα, Ρωσία-Σαν Μαρίνο και Φιλανδία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη. Στις 10 παρτέρα το βράδυ, στον δικό μας όμιλο, Βέλγιο-Καζακστάν, το Ελλάδα-Ιταλία φυσικά, που μπορείτε να το δείτε και στο Open και στην Κοσμοτέ, και θα είμαστε και εδώ παρέα αύριο βράδυ στο post-game 10 με 1 για να παρακολουθούμε παρέα το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία. Έχουμε επίσης στον όμιλό μας το Φιλανδία-Βοσνία, είπαμε είναι σε 7 νωρίτερα, θα ξέρουμε το αποτέλεσμα, είναι μάτς που μας αφορά άμεσα την εθνική μας ομάδα. Το αποτέλεσμά του μπορεί να σημαίνει και αρκετά πράγματα στην προσπάθεια της Ελλάδας για πρόκριση στο Euro 2020. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι το βράδυ, Λευκορωσία-Γερμανία, Σκωτία-Κύπρος και Τουρκία-Γαλλία είναι τα μάτς του Σαββάτου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα την Κυριακή το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί κυρίως στο μάτς, το τελικό του UEFA Nations League, το οποίο έλεγα και χθες ότι δεν περίμενα να μας δώσει τόσο θέαμα όσο είδαμε, και είδαμε και χθες αρκετά καλό θέαμα όσοι καθίσατε να δείτε το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Αγγλία. Νομίζω δικαιώθηκατε. Ωραίο μάτς, συναρπαστικό παιχνίδι, είχε την ανατροπή, το γκολ στο τέλος, τα δύο γκολ των Ολλανδών στην παράταση. Είδαμε και λάθη απειρίας από τις δύο ομάδες, από τους αρκετούς νεαρούς παίκτες που έχουν. Νομίζω ήταν ένα μάτς, ένα ντέρμπι από το μέλλον που θα μας απασχολήσει πολλές φορές αυτό το ζευγάρι, ίσως στις μεγάλες διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια. Καθώς και οι δύο ομάδες έχουν πλούσιο ταλέντο στις ομάδες που θα έχουν και τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι περισσότεροι από τους ταλαντούχους παίκτες που είδαμε και χθες να αγωνίζονται είναι νεαροί σε ηλικία. Ο Ντε Γιόνγκ, για παράδειγμα, εκπληκτικός στη μεσαία γραμμή της Ολλανδίας. Ο Ντε Λιχτ, φοβερός στο κέντρο της άμυνας της Ολλανδίας, έκανε όμως τα λάθη του που στήχησαν κιόλας. Στην Αγγλία επίσης είδαμε παιδικά λάθη στην άμυνα, στα γκολ στην παράταση. Αλλά πουλήσε ο ταλέντο, ο Στέρλινγκ, συγγνώμη, εκπληκτικός. Γενικότερα είναι παιδιά που θα μας απασχολήσουν πολύ τα επόμενα χρόνια και το ζευγάρι αυτό θα το συναντήσουμε στα υψηλά στρώματα, νομίζω, στις διοργανώσεις του μέλλοντος. Θα τα πούμε συνέχεια περισσότερο και εν ώψη του τελικού που είναι ανάμεσα Ολλανδία και Πορτογαλία την Κυριακή το βράδυ. Πάμε όμως τώρα να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας και να πάμε αρχικά με το ρεπορτάζ του Άρη, να πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Σήμερα η μέρα δεν είχε μεταγραφικό χτύπημα, αλλά το ενδιαφέρον παραμένει σε αυτά τα ζητήματα κυρίως, έτσι. Εντάξει, ναι, τις τελευταίες μέρες έτσι όπως κινεί το Άρη είναι φυσιολογικό να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ, γιατί γίνονται πράγματα και υπάρχουν αφήξεις. Και η ΠΑΕ με τον τρόπο που κινείται ενεργοποιεί και τον κόσμο που περιμένει με αγωνία να δει ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν εν ώψη της νέας σεζόν. Δεν υπάρχει κάτι σήμερα, όπως και χθες θα λέγαμε. Εντάξει, βέβαια χθες είχαμε με το Σούντγκρεν περισσότερο κάποιες αναμενόμενες εξελίξεις, δηλαδή την υπογραφή του συμβολαίου του και την αποκάλυψη αυτό σου ειδώ της δεύτερης εμφάνισης του Άρη για τη νέα σεζόν. Συμπαθητική θα έλεγα. Κοίτα, έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις. Έχω ακούσει δηλαδή και θετικά και αρνητικά. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει. Δεν εντυπωσιάζει, πάντως δεν είναι κάτι που να πεις ότι ούτε super wow, ούτε και πολύ χάλια. Δηλαδή, εντάξει, μια φυσιολογική κυτρινόβαλη εμφάνιση. Πάντα αυτά είναι υποκειμενικά. Καλά, ναι, ναι. Θέλω να πω όμως, δεν είναι κάτι που να πεις ότι θα προκαλέσει εντυπώσεις και σχόλια όπως και να έχει. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα, τι να θυμηθώ, η φανέλα η μιλιτάρι που είχε βγάλει ο Πάκο με το στρατιωτικό στυλ, ας πούμε. Ναι. Στον Άρη είχε ρόζο Άρης, πότε ήταν, πέρσι ή πρόπερσι, στη Football League νομίζω. Την πρώτη σεζόν στη Football League. Ναι, δηλαδή η φανέλα που να είναι έτσι λίγο πιο κεντρική και να προκαλέσει σχόλια. Εντάξει, είναι μια απλή φυσιολογική. Ψιλοεκεντρική είναι εκείνη που, όχι πολύ βέβαια, εκείνη που είχε αποκαλύψει ο Καρυστέρης πριν κανένα μήνα περίπου, που ήταν μια μπλε που μοβίζει κάπως. Ναι, εκείνη μάλιστα, ναι. Εκείνη θα είναι η τρίτη εμφάνιση της ομάδας. Χθες μέσω του Σούντγκρεν ο Άρης αποκάλυψε και τη δεύτερη. Εντάξει, κίτρινη, χωρίς ρίγες, με κάποιες μαύρες λεπτομέρειες. Εμένα μ' άρεσε. Εγώ με τις άποψεις πολλές φορές ότι αυτό που λένε οι ξένοι less is more. Πιο απλό, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα περνούμε να δούμε ποια θα είναι και η πρώτη. Είσαι μινιμαλιστικός τύπος. Μινιμαλιστικός, ναι, ναι. Το επίπεδο το έχουμε πάει στο Θεό. Δεν πάει πιο πάνω. Και περιμένω τώρα μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε και ποια θα είναι και η πρώτη εμφάνιση της ομάδας. Τώρα στα υπόλοιπα, με τον Ιντέγε δεν υπάρχει κάτι. Τα ίδια, αναμονή. Αναμονή και μια αναμονή βέβαια που δεν σημαίνει ότι ο Άρης θα κάτσει και θα περιμένει σαν τον Νιγηριανό. Τα λέγαμε και χθες απόγευμα με τον Χρύσανθο ότι ο Άρης όσο βλέπει τον Ιντέγε να μην δίνει κάποια οριστική απάντηση κινείται για την εναλλακτική περίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά.
ενός πολύ καλού επίσης ποδοσφαιριστή, και θέλει να κλείσει άμεσα μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, άντε το πολύ τα μέσα, το συγκεκριμένο θέμα της απόκτησης του βασικού επιθετικού για τη νέα σεζόν. Εξετάζονται πολλοί παίχτες καθημερινά για τη συγκεκριμένη θέση, αλλά υπάρχουν ένα-δύο, και ο πρώτος είναι η εναλλακτική που υπάρχει στην Περουσιντή, για το που έχουν ξεχωρίσει για τους ανθρώπους της ομάδας και θα προσπαθήσουν να κινηθούν και σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να έχουν έτοιμη αυτή την επιλογή εφόσον αβαγίσει οριστικά του Ιντέγε. Τώρα τα λέγαμε και χθες με τον Ιγυριανό, το πιστεύω ότι το βλέπει λίγο διαφορετικά, ότι θέλει κάτι καλύτερο ενδεχομένως και σε χρήματα, κυρίως σε χρήματα, για τα λεφτά που ζητάει είναι αρκετά. Και είμαστε ακόμα 7 Ιουνίου έτσι, για τον Ιντέγε, υπάρχει άπλετος χρόνος αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά... δεν βιάζεται, ο Άρης όμως δεν μπορεί να περιμένει και όλο το συγκεκριμένο ποδοσφαίρι. Και για τον Ιντέγε, τώρα έχει να παίξει, είπαμε, από πέρσι το Μάιο. Δηλαδή άμα φάει και όλο το καλοκαίρι χωρίς προετοιμασία σε ομάδα, και γι' αυτό είναι μείον. Όποια καταλήξει, έτσι, ακόμη και αν δεν έρθει. Δεν το αντιλαμβάνεται όμως, γιατί είναι αυτό που σου είπα και χθες, είναι Νιγηριανός, είναι Αφρικανός. Οι Αφρικανοί έχουν τα θεματάκια τους. Το μυαλό των Αφρικανών περιλαμβάνει αρκετές ιδιαιτερότητες. Και φαίνεται και στην περίπτωση του Ιντέγε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, όταν έχεις να παίξει ένα χρόνο μπάλα, για να μιλήσουμε έτσι και λίγο πιο απλά, δεν το παίζεις και τόσο δύσκολος. Εντάξει. Βέβαια. Δηλαδή, έτσι είναι. Αυτό, έχεις να παίξεις πίσω παιχνίδι από τις 8 με 11-18. Εντάξει. Είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής, θα σου δώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι ένα σημείο δεν θα κάνεις τώρα ο Άρης να περιμένει εσένα και να παρακαλάει τον Ιντέγε που έχει να παίξει ένα χρόνο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Βέβαια. Ίσως και αυτός θα έπρεπε να ρίξει λίγο παραπάνω νερό στο κρασί του, αντιλαμβανόμενος ότι ο Άρης του δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να επανέλθει στο προσκήνιο, έτσι, και σε ένα προτάσμα το οποίο το γνωρίζει. Ναι, και αυτό σημαντικό για να μπορεί και ο ίδιος πιο εύκολα να βγάλει αυτά που θέλει στο γήπεδο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, άμα δεν θέλει, προχωράει ο Άρης και κοιτάει τις επόμενες επιλογές που έχει. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, εγώ πιστεύω ότι μέχρι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, και αυτό που ξεκινάει αύριο, νομίζω ότι ο Άρης είναι πιθανό να έχει κλείσει με όλες τις βασικές προτεραιότητες με τα γραφικά. Έχει πάρει το χαβ, δηλαδή το φόρ, τον εξτρέμ και τον στόπερ. Με τον Γεύτοβιτς να γίνει τη Δευτέρα ένα ραντεβού στο Βελιγράδι ανάμεσα στην πλευρά του Πέχη και τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν ξέρω τελικά κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Υπάρχει, παίζεται. Θα δούμε όμως τι θα προκύψει το συγκεκριμένο ραντεβού. Την Κυριακή έρχεται ο Ντουάρτε στη Θεσσαλονίκη. Μία και μισή ώρα δρόμο Μακεδονία. Μεσημεράκι, μην φύγουμε εμείς ένα διήμερο. Από εκεί όπως θα είσαι, κάντε να μετά. Εύκολα, ναι. Ναι, ναι. Πάρε το όλο ίσιο. Ο Σούντγκρεν, αν δεν έχει αναχωρήσει ήδη, θα αναχωρήσει μέχρι την έργα για τη Σουηδία. Επιστρέφει στην πατρίδα του μετά από αυτά τα λίγα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Άρη και άρχισε να μαθαίνει και λίγο την πόλη. Εντάξει, έκανε και τις βόλτες του, έψαξε για σπίτι. Ο 28χρονος Σουηδός αμυντικός φεύγει γεμάτος, νομίζω, αν και ήταν λίγες ημέρες που κάθεσε εδώ πέρα, και κυρίως γεμάτος λόγω της αγάπης που δέχτηκε τον κόσμο του Άρη και έκατε την άφεξή του, αλλά και κάνοντας κάποιες βόλτες στην πόλη, δηλαδή ήταν φάση που το σταματούσαν, ας πούμε, τον αναγνώριζαν φίλοι του Άρη, να βγουν μια φωτογραφία μαζί του. Και του άρεσε πολύ και αυτό το οποίο είδε γενικότερα στην πόλη του Σουηδού. Άρα θα περάσει καλά, αυτό έκρινε μάλλον. Θα περάσει καλά, εντάξει, κοίτα, επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί, λέμε, του Σουηδούς, τώρα, αλλά αυτό το οποίο συνέβη στο Σούντγκρεν αυτά τα 24 ώρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό για αυτόν. Γιατί ήρθε σε μια πόλη η οποία σφίγγει από ζωή. Εντάξει, τώρα ειδικά που είναι και καλοκαίρι ο κόσμος είναι έξω, κυκλοφορεί. Και είναι πράγματα τα οποία για τον Σούντγκρεν, ας πούμε, αξιότιμη την κλεισμένη στο Χόλμ όλη τη μέρα στα σπίτια τους, αλλά είναι άλλη ρυθμία εδώ πέρα, άλλη ρυθμία στο Χόλμ. Καμία σχέση, ναι, βέβαια. Καμία σχέση, εντάξει. Και του άρεσε πολύ αυτό το οποίο έζησε αυτά τα λίγα 24 ώρα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ανακοίνωσε ο Ατρόμητος και το φιλικό που είναι πρόβα general, ναι. Για να ανοίγω, έτσι. Υπάρχει και αυτό. Και για τους δύο βασικά είναι πρόβα general, γιατί μαζί ξεκινούν ούτως ή άλλως, οπότε... Το είχαμε πει και στο Λαμπαουτάρης πριν δύο μέρες, το επισημοποίησε εκεί πέρα σήμερα, στις 18 Ιουλίου και 9 η ώρα το βράδυ, είναι λίγο κακό αυτό, αλλά εντάξει, λόγω της ζήσης το καταλαβαίνω. Θα διεξαχθεί το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητος στο ανανεωμένο τότε Κλεάν της Βικελίδης. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, θα είναι η τελική πρόβα και για τις δύο ομάδες, αφού μετά από μία εβδομάδα ακριβώς θα δώσουν τα πρώτα τους ευρωπαϊκά
παιχνίδια στις 25 Ιουλίου. Και είναι ένα καλό φιλικό, γιατί ο Άρης θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που θα είναι αρκετά έτοιμη, όπως και αυτός, για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, αφού σε μια εβδομάδα θα κληθεί να δώσει το πρώτο της επίσημο παιχνιδιά, θα είναι ένα δυνατό τεστ. Ναι, ναι, και στα μέτρα του και με τους ίδιους στόχους θα έχουν ξεκινήσει μαζί προετοιμασία, οπότε είναι ένα καλό τεστ όντως. Για να υπάρχει και μια, για να κλείσουμε, υπάρχει και μια έτσι διαρροή, να το πω έτσι, από κύκλους της ΠΑΕ όσον αφορά τα δημοσιεύματα των τελευταίων 24 ώρων, γιατί έχουμε δει αρκετά, είναι η αλήθεια, και με αφορμή τον Ερέρα και κάποια άλλα που διαβάσαμε αργά χθες το βράδυ. Οι κύκλοι της ΠΑΕ σχολιάζουν ότι ενοχλούμε, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε από τα τελευταία δημοσιεύματα των ελεγχόμενων site και κάτι τύπων που γράφουν κατά παραγγελία για μια τυρόπιτα. Σας ξέρουμε και με το πραγματικό σας όνομα και με τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιείτε. Γνωρίζουμε και από πού παίρνετε τις εντολές σας. Να ξέρετε κάτι, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Έχουμε ράματα για τη γούνα σας. Έρχονται το επόμενο διάστημα πράγματα που ούτε τα φαντάζεστε. Αναφέρουν κύκλοι της ΠΑΕ Άρης για αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα. Εντάξει, είναι φανερό ότι ο Άρης δέχεται συντονισμένα. Δέχεται συντονισμένα τα τελευταία 24 ώρες ο Άρης ένα επικοινωνιακό πόλεμο από συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εντάξει, χωρίς να έχω διάθεση να λαϊκίσω, εγώ νομίζω ότι γίνεται και γιατί ο Άρης πλέον κινείται πολύ ενεργά, ζεστά, έχει ψηλές βλέψεις για τη νέα σεζόν, ενοχλεί, μπορεί να ακούγεται σε κάποιους άλλους, ας πούμε, παδούς άλλων ομάδων λίγο λαϊκίστικο, αλλά είναι η πραγματικότητα, και γι' αυτό εντελώς τυχαία αυτές τις μέρες έχουν προκύψει και τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα για τα οποία οι κύκλοι της ΠΑΕ πήραν θέση ανεπίσημα μέσω κάποιων διαρροών. Ναι. Ωραία, Νίκο. Αυτά. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Άρη, για αυτή την ενόχληση που εξέφρασε η ΠΑΕ Άρης, εκνευρισμό θα έλεγα, όπως θέλετε πείτε το, κάτω το σχόλιο της ήταν αιχμηρό σχετικά με τα δημοσίευματα των τελευταίων ημερών, έτσι θέλησε να, μέσω αυτής της διάρροης κύκλων, ανεπίσημα να δείξει την ενόχλησή της η ΠΑΕ Άρης για αυτόν τον επικοινωνιακό πόλεμο, όπως αναφέρουν οι κυτρινόμαυροι, που δέχεται τις τελευταίες ημέρες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα τον Παολινίο, τον 27χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ. Ενώ δεν προχωράει η περίπτωση του Ζέλσον Ντάλα, όπως γράφουν τα τελευταία δημοσιεύματα. Εντάξει, οι πρώτες δηλώσεις του Παολίνιο είναι όπως οι πρώτες δηλώσεις κάθε παίκτη στη νέα του ομάδα. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που παίζει και ο σύντολος στα περισσότερα site τελευταία ώρα. Θα δώσω και τη ζωή μου, λέει ο Πορτογάλος για την ΑΕΚ. Μεγάλωσε με τη φανέλα του Νικολαίδη, πιανού, του Μαύρου. Είχε μεγάλωση στο δωμάτιό του ο κύριος Παολίνιο και λέει: θα δώσω και εγώ τη ζωή μου για την επιτυχία της ομάδας. Λοιπόν, εντάξει, αυτές οι δηλώσεις να μην υπήρχαν. Καλύτερα να μην κάνουν δηλώσεις όταν έρχονται οι ποδοσφαιριστές στην άλλη ομάδα τους. Οι άλλους πάνω κάτω τα ίδια λένε, και όταν λένε και αυτά εδώ, το θα δώσω τη ζωή μου τώρα για μια ομάδα που τώρα ήρθε, ούτε καν πέντε στοιχεία ξέρει. Τώρα Παολίνιο για την ΑΕΚ, τέλος πάντων. Ακούγονται και αυτές, γράφονται και. Τη σχολιάζει ο καθένας, ερμηνεύει όπως επιθυμεί. Λοιπόν, φτιάσαμε τις 2.30 και ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο break για τη σημερινή εκπομπή. Εδώ, Λίμπερο παντού. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε και με ρεπορτάζ ΠΑΟ και με περισσότερα για τα διεθνή και τα μεταγραφικά, γιατί κάτι για Μπουφόν και Μπαρσελόνα ακούγεται και άλλα διάφορα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4. Ακούτε εκπομπή ο Λίμπερο παντού. 2 με 3 καθημερινά, έτσι και σήμερα. Θα πάμε παρέα για 20 λεπτά και κάτι παραπάνω, εδώ μέχρι τις 3, για να ακολουθήσει συνέχεια το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εδώ είμαστε για να ασχολούμαστε με ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, όπως κάθε ημέρα, με ό,τι υπάρχει γενικότερα στην επικαιρότητα. Τα είπαμε νωρίτερα με τον Νίκο Παδόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Συνέχεια θα έχουμε και την Αγάπη Γαβριλίδου για να μας τα πει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να μας δώσει ό,τι συμβαίνει και εκεί, σε ρυθμούς Ροντρίγκο Σοάρες, κυρίως οι ασπρόμαυροι. Υπάρχουν και κάποια θέματα και ακόμη βέβαια με ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα, στα του εξωτερικού, μιας και προειδεάσαμε νωρίτερα, υπάρχουν και εκεί ενδιαφέροντα δημοσιεύματα, σενάρια, έτσι, στα μεταγραφικά, με σημαντικότερο από αυτά που έπαιξε σήμερα να είναι αυτό που αναφέρουν η Ισπανή, η καταλανική εφημερίδα Sport, που αναφέρει ότι ο Μπουφόν θα πάει στην Paris Saint-Germain. Έτσι τουλάχιστον φημολογείται. Το Sky Italia τονίζει ότι η Φενέρ και ομάδες από την Κίνα τον θέλουν, αλλά ο Μπουφόν έχει αποφασίσει να πάει στην Μπάρτσα με στόχο, το μεγάλο στόχο που έχει όλη την καριέρα, έχοντας πατήσει, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεπεράσει όλα 40 ο μεγάλος Μπουφόν, να πάρει το Champions League πριν κλείσει την καριέρα του. Αυτό κυνηγάει, γι' αυτό πήγε στην Παρί. Την πάτησε που πήγε στην Παρί, βέβαια. Και χειρότερα από ότι την είχε πατήσει στη Γιούβε. Και δεν ξέρω αν θα πάει και στην Μπάρτσα να το παλέψει και εκεί.
να διώξει την κατάρα από πάνω του και να αποχαιρετήσει σηκώνοντας επιτέλους το μόνο τρόπο που του λείπει, ίσως, που θα σπάρει και το Μουντιάλ. Είναι αυτό που θέλει για να ολοκληρώσει την καριέρα του ως πλήρης επιτυχημένος ο Μπουφόν και να δούμε αν τελικά πάει στην Μπάρτσα, αν θα το καταφέρει με τους Καταλανούς. Πάντως θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση αν τελικά γίνει και για την Μπάρτσα, όχι μόνο για τον Μπουφόν, το να στραφεί σε μια λύση όπως του πολύπειρου πλέον Ιταλού goalkeeper. Και την ΑΕΚ είπαμε ότι ανακοίνωσε σήμερα τον Παουλίνιο, τον Πορτογάλο δεξιό μπακ, στον Ολυμπιακό. Το θέμα του Βερμάλεν είναι αυτό που παίζει ψηλά. Με τον Βέλγο αμυντικό, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Βέλγιο, να έχει αρνηθεί πρόταση της Άντερλεχτ. Και ο λόγος για τον οποίο το έκανε αυτό, που είπε όχι στην Άντερλεχτ, είναι επειδή προτιμά τον Ολυμπιακό. Αναφέρουν οι Βέλγοι, επαναλαμβάνω, στα δημοσιεύματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αυτά τα σενάρια θα ευοδοθούν και θα δούμε τον έμπειρο Βέλγο αμυντικό της Μπαρτσελώνα να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με πλούσια καριέρα και σε Άρσεναλ. Δεν αμφισβητείται η ποιότητα και η αξία του. Να δούμε κατά πόσο θα επιλέξει να έρθει στην Ελλάδα, Βερμάλεν, και στον Ολυμπιακό. Πάντως, αυτό που γράφουν σήμερα οι Βέλγοι είναι ότι ο Βερμάλεν απέρριψε την Άντερλεχτ και αυτό διότι είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Ολυμπιακό για το μέλλον του. Να δώσουμε και ενημέρωση για τένις, Χρήστο, λες. Τένις βλέπεις καθόλου? Τι τρέλα είναι αυτή που επικρατεί το τένις. Νομίζω από τότε που ο Τσιτσιπάς αρχινάει σε επιτυχίες, κολλήσαμε κι εμείς εδώ. Μας θα πει και αγάπη. Αγάπη νομίζω βλέπει τένις. Να μας πει γιατί έχει Federer Nadal τώρα. Εντάξει, αν βλέπεις τένις, δεν μπορεί τώρα να χάνεις αυτό το παιχνίδι. Στα 3-2 game προηγείται ο Nadal του Federer στον ημιτελικό του Roland Garros. Να τι αγάπη, καταφωνεί. Αγάπη, τένις βλέπεις, έτσι? Ναι. Έλα να μας πεις για Nadal και Federer, άστα του ΠΑΟΚ. Έλαντε, πώς το χάσαμε. Τι τρέλα είναι αυτή με το τένις. Με το Nadal είναι η τρέλα. Ποιος τώρα χάνει, καλά είδα πριν. Χάνει. Νομίζω χάνει, 3-2 game ήταν. Εντάξει, 3-2 game δεν είναι τίποτα. Εντάξει, πρώτο set ακόμα, έχει ψωμί. Για βάλε λίγο, να χαζεύουμε λίγο. Να το βρούμε τα κατούκα, έλα. Κατευθείαν με τη μία. Να το, το είδωλό σου. Πω, ναι. Παίζεις κιόλας, τένις. Έπαιζα. Πρέπει να είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα. Μετά το πόλο, νομίζω είναι το πιο δύσκολο. Όχι, μωρέ. Όχι. Εύκολο σχετικά. Εγώ δεν ξέρω, μόνο που τους βλέπω, λέω, πώς αντέχουν, είναι πολλές ώρες συνέχεια. Καλά, αυτό εδώ το επίπεδο είναι άστο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβεροί αθλητές. Όχι ρε, εσύ, ο Ναδάλ κερδίζει, 4-2. Α, ο Ναδάλ 4-2, είδες. Άντε ρε Γιώργο, μας τρομάζει δηλαδή. Έχει και σερβίσει τώρα, θα κάνει και το 5-2, μια χαρά. Θα το πάρει το σετ. Τι γίνεται αγάπη, τι έχουμε? Εντάξει, στον ΠΑΟΚ κινούμαστε λίγο στον αστερισμό του Ροντρίγκο Σουάρες. Ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Από Φραγκφούρτη, το είχαμε πει και το μεσημέρι μιλώντας πάλι εδώ, μόνος του, αρκετά έτσι ευδιάθετος, νομίζω όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Δηλαδή σου θυμίζει λίγο Ζαμπά, ας πούμε. Εγώ έτσι, νέος... από την αρχή μόλις έμαθα για την ταγραφή του, λέω βασικά όχι, για τον Ισμαήλ Σίλβα. Μου πήγε το μυαλό κατευθείαν στο Ζαμπά γιατί έπαιζαν και στην ίδια ομάδα, έχουν και τον ίδιο ατζέντη αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ίδιο στήλ. Και παρόμοια περίπτωση, γεμίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι, τώρα πάμε, Ζαμπά. Ζαμπά, Ροντρίγκο Σουάρες εφόσον όλα κυρίσουν ομαλά. Μάτος, Μαουρίσιο. Μάτος, Μαουρίσιο. Ενρίκε. Ενρίκε, σωστά, παραμένει. Που έχει μια ρίζα. Η μητέρα του είναι τη Βραζιλία. Οπότε είναι αρκετά έτσι, τα στοιχεία τα βραζιλιάνικα στον ΠΑΟΚ. Έχουν κολλήσει πολύ με τις 4 σημαίες που είχε βάλει ο Γιώργος Σαββίτης στο Instagram. Αρχές καλοκαιριού. Ναι. Αρχές Μαΐου βασικά. 4 οι Βραζιλιάνοι. Έχουν κολλήσει πολύ εκεί. Ναι. Μου φαίνεται λίγο υπερβολή να είναι 4 Βραζιλιάνοι. Τώρα. Θα ξεπεράσει και τα όρια μετά για τους ξένους που είναι στο ρόστερο. Αλλά ότι επιβεβαιώθηκε αυτό με τους Βραζιλιάνους, επιβεβαιώθηκε. Ναι, είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ εκεί κινείται. Τέλος πάντων, ο Ροντρίγκο ήταν έτσι αρκετά ευδιάθετος. Φωτογραφήθηκε, έφυγε κατευθείαν. Το πρόγραμμα είχε ιατρικές εξετάσεις και σήμερα μέσα στην ημέρα να γίνουν τελικές κουβέντες εδώ στη Θεσσαλονίκη για να υπάρξει και το επίσημο της υπόθεσης. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις να κλείσει το θέμα. Ναι, νομίζω ότι επειδή ο ΠΑΟΚ γενικά συνηθίζει να ετοιμάζει έναν ιδιαίτερο τρόπο για κάθε ανακοίνωση, ίσως παίζει και αυτό το ρόλο του που ίσως υπάρξει μια παραπάνω καθυστέρηση. Μπορεί να γίνουν τα γυρίσματα τώρα του βίντεο. Θα ναι, δούμε πάλι. Το ζήσαμε και το Δεκέμβρη, όπου είχαν τελειώσει οι μεταγραφές. Των παικτών, είχαν μπει οι υπογραφές, αλλά δεν υπήρχε ανακοίνωση λόγω ακριβώς αυτού, ότι έπρεπε να γίνει μια παρουσίαση όπως την ήθελαν. Το έχω εγώ στο μυαλό μου. Πιθανό. Το κρατάμε. Ποιο βίντεο σου είχε αρέσει πιο πολύ από όλα αυτά που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα? Το ΑΚΠΟ μου είχε αρέσει πολύ.
Το ΑΚΠΟΜ. Και έμεινε και το τραγούδι που έπαιζε στην Τούμπα όλη τη χρονιά. Το ΑΚΠΟΜ. Εμένα μου άρεσε του Μίσιτ που το έκανε και η Μπαρτσελώνα μετά στο Twitter. Που πήρε τις αντιδράσεις του, α, του κόσμου, ναι, τα σχόλια. Ποιος Μίσιτ και όλη εκείνη που ήταν. Ναι. Τι πάρτε χαφ και πολύ δεν έχουμε μέσους κτλ. Ναι. Πολύ πετυχημένο όντως. Ποιο άλλο τώρα. Είναι πρώτο Καρέλη που με την μπουντόζα με στο γήπεδο. Ναι, είναι όλα ήταν ωραία. Πρωτοποριακά. Ο Πάκς αυτό το τομέα νομίζω έχει ξεφύγει επίπεδο. Δυνατό και εκείνο, ναι. Οπότε εγώ το έχω στο μυαλό ότι μπορεί να παίζει και αυτό το ρόλο του. Πιθανό. Ο Πέχης πάντως είναι εδώ από χθες. Ακούσαμε πριν στο Πάκος και τον Αντώνιο Μποτέλιο, τον Πορτογάλο συνάδελφο, ο οποίος έκανε μια ανάλυση για τον Ροντρίγκο και μίλησε και για τον Ολιβέιρα. Είπε ξανά αυτό που ξέρουμε όλοι μας, ότι στην Πορτογαλία τα δεδομένα δεν είναι αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ. Οι ομάδες βγάζουν ελάχιστα πράγματα προς τα έξω. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, οπότε μας έχουν πει πολλές φορές ακόμα και να γίνει ρεπορτάζ εκεί με ασφάλεια. Mm-hmm. Δηλαδή θα σου περάσουν αυτό που θέλουν να σου περάσουν αυτοί. Αυτή τη στιγμή αυτό που περνάνε επίσημα είναι ότι ο παίκτης δεν είναι κανονικά στην προετοιμασία γιατί υπάρχει θέμα στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο φαίνεται ότι το έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Κονσεϊσάο και τον Ολιβέιρα από παλιά, από πέρσι ακόμα. Ο λόγος που παραχωρήθηκε και ιδανικό ήταν αυτός ναι, ο κύριος. Από πέρσι ακόμα, το οποίο δεν φαίνεται να έχει ξεπεραστεί το 100% και ίσως αυτό παίξει το ρόλο του για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Ολιβέιρα, σύμφωνα με τον Αντώνιο, είναι θετικός στο να παραμείνει στον ΠΑΟΚ γιατί πέρασε προφανώς πολύ καλά εδώ ένα εξάμηνο. Αλλά το ερώτημα και το ζητούμενο είναι αν ο ΠΑΟΚ έχει τη διάθεση να μπει στη διαπραγμάτευση με την Πόρτο για τον παίκτη. Με γνώμονα αρχικά το οικονομικό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ναι, μας είπε και ο Αντώνιο ότι αν ο ΠΑΟΚ δώσει 12 εκατομμύρια, ο παίκτης είναι δικός του. Δεν υπάρχει ο ΠΑΟΚ να δώσει 12 εκατομμύρια για τον Ολιβέιρα. Και από την άλλη, το αν έχει τη διάθεση να περιμένει και να μπει σε ένα τρυπάκι διαπραγμάτευσης που μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολύ, γιατί η Πόρτο. Μπορεί δεν να το θέλει να για τα προγραμματικά, ναι, ναι και μετά τον τέλειο Αυγούστου να πάρει την απόφαση να τον παραχωρήσει. Ακριβώς. Το ΠΑΟΚ όμως δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ακριβώς. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο ΠΑΟΚ έχει τη διάθεση αυτή τη στιγμή να περιμένει τόσο. Ναι, δεν νομίζω. Δύσκολο. Αλλά... Γιατί πρέπει να πάρει χάφ για τα ευρωπαϊκά, τα παιχνίδια. Ναι. Πώς θα πάει. Αλλά είναι ένα θέμα που για μένα τουλάχιστον παραμένει ανοιχτό. Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα το παρακολουθούμε. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Ναι. Με Σάχοφ μπορεί να προκύψει κάτι άλλο ή το θεωρούμε οριστικό. Κοίτα, είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση. Ούτε αντίο από τον παίκτη. Ναι. Ούτε έχει βρει κάτι άλλο ο ίδιος. Ναι, οπότε. Ούτε ακούγεται κάτι άλλο για τον ίδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι. Δεν μιλάμε μόνο για το επίσημο. Δεν συζητιέται το όνομά του γενικότερα. Δεν υπάρχει καμία κινητικότητα δημόσια τουλάχιστον. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά για κάτι. Ναι, υπάρχει το πρόσφατο παράδειγμα του Βαρέλα. Ναι. Εκτέθηκαν πολλοί που. Δεν μπορείς να πεις κάτι σίγουρα. Ναι. Ότι υπάρχει μια απόσταση και τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να ανεβάσει ή μάλλον πολύ δύσκολα να ανεβάσει κι άλλο το ποσό για τον Σάκοφ. Το θεωρώ δεδομένο. Αλλά δεν ξέρω ο παίκτης αν μπορεί να αλλάξει κάποια άποψη. Γίνεται ναι. Και αυτό. Θυμάμαι τις δηλώσεις μετά τον τελικό που έλεγε ότι. Ήρθε η ώρα να αλλάξω κάτι στην καριέρα μου και στη ζωή μου και αυτό με οδηγεί πιο πολύ συμπέρασμα ότι μάλλον θα χαιρετήσει με δική του απόφαση. Νομίζω ότι το κλειδί εκεί είναι. Ναι. Δηλαδή αν μπορώ να βρω για το Σάκοφ κάποια αιτία που δεν ανανεώνει είναι αυτή. Γιατί στο οικονομικό είναι καλυμμένος, ο ΠΑΟΚ του δίνει πλέον σε σημαντικό βαθμό αυτά που ζητούσε. Ναι. Εδώ καλά περνούσε 3 χρόνια. Ναι. Ρόλο θα είχε και πάλι, ξέρει πολύ καλά το Λουτσέσκου, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λουτσέσκου. Και εξάλλου ο ρόλος αυτός που είχε που δεν ήταν βασικό στο μεγαλύτερο διάστημα δεν φάνηκε να το χαλάει κιόλας. Οπότε... Όχι. Ένας παίκτης ο οποίος όταν έμενε έδινε αυτό που είχε. Ποτέ δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Ναι, γιατί πολλοί μπορεί να λένε εύκολα ότι εντάξει, μωρέ, τώρα καλό σου Σάχοφ, αλλά πάρουμε ένα καλύτερο για να το Champions League. Αλλαγή σαν το Σάχοφ θα βρεις όμως. Ξέρεις τι. Και παίκτη που να μην γκρινιάζει ενώ ξέρει ότι έχει αυτό το ρόλο. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ το δέχομαι αυτό. Από την άλλη όμως. Πρέπει να σκεφτούμε και λίγο ότι δεν γίνεται η τρίτη ή τέταρτη επιλογή μου να παίρνει αυτό το ποσό. Ναι, αυτό δεν συμβαίνει και στην Μπαρτσελόνα. Οικονομικά, ναι. Δηλαδή όμως. Για μένα το βασικό αυτό είναι. Ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις γιατί μιλάμε για το Σάκοφ. Δεν μιλάμε... Δηλαδή υπάρχει ο Μαουρίσιο, υπάρχει ο Βέρμπλουμ. Δεν πολλά γίνεται να ξεφύγεις. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δημιουργείται ανισορροπία και στην ομάδα. Γιατί σου λέω, είναι τρίτη. Τέταρτη επιλογή, θα σου πω εγώ. Ναι, μέσα σεζόν, δεν σου μιλάω για το ξεκίνημα. Γιατί το ξεκίνημα μπορεί να είναι και πρώτη.
εφόσον έβαινε. Ναι. Λογικά βασικά θα ήταν πρώτη επιλογή. Αλλά στην πορεία, με καλό Μαουρίσιο και με το Βέρμπλουμ επιστρέφει και τέλος πάντων θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Δεν μπορεί να πει ότι θα ήταν ο βασικό ο Σάκοφ. Όχι, όχι, όχι. Και στη λογική ότι θα αποκτηθεί και άλλο ένα για το κέντρο ναι. και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Πιστεύω ότι αν θα αλλάξει κάτι σε αυτήν την υπόθεση θα έχει να κάνει κυρίως με την πλευρά τη δική του. Ναι, δηλαδή αν έτσι το ξανασκεφτεί. Αλλά είναι αυτό που λες εσύ, και εγώ από τότε το σκέφτομαι και το έχω στο μυαλό μου, ότι το είχε πει και μου κάνει λίγο ότι, okay, αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Φτάνει ένα διάστημα στο οποίο λες ότι μέχρι εδώ είμαι, θέλω ναι. την αλλαγή. Είναι θεμητό, επαγγελματίες είναι, απόλυτα λογικό και σεβαστό. Μπορεί αυτό να παίζει ρόλο για τον Σάκο. Απ' την άλλη, υπάρχει το θέμα του Κάνιας, το οποίο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες σύντομα. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Ναι, νομίζω πάει προς τα θετικά γιατί και ο παίκτης έχει δείξει και πει ότι θέλει να συνεχίσει. Ο ΠΑΟΚ τον καλύπτει σε μεγάλο βαθμό. Έχει δώσει και βελτιωμένες αποδοχές πλέον. Οπότε νομίζω ότι θα κλείσει και αυτό σιγά-σιγά. Και από εκεί πέρα υπάρχει ανοιχτό το θέμα του Σίλβα. Του Ισμαήλ Σίλβα. Το οποίο έχει παγώσει και έχει μείνει εκεί που ήταν ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει, όχι. Την προηγούμενη Παρασκευή, καλή ώρα, ακριβώς τέτοιο διάστημα ήταν όταν έγινε γνωστό ουσιαστικά ότι πάγωσε το θέμα γιατί η Αχμάτ ζητούσε πολύ μεγάλο ποσό από το ΠΑΟΚ ξαφνικά. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε το παγώνι. Τελικά η Αχμάτ έκανε ένα γύρισμα στις αρχές της εβδομάδας αντιλαμβανόμενη ότι. Μάλλον δύσκολο θα το πάρει το ποσό που ήθελε. Το παιχνίδι αυτό τακτικής από τον ΠΑΟΚ πέτυχε. Οι δύο πλευρές ξανά μπήκαν σε νέο κύκλο συζητήσεων. Με πολύ λογικά νούμερα πλέον. Το περιμένουμε. Ξέραμε ότι μέχρι ένα σημείο οι επαφές ήταν καλές και ότι είχε βρεθεί μια κοινή πορεία και για τους δύο. Εντάξει, δεν κλείνουν όλες οι μεταγραφές σε μια μέρα. Όχι. Προφανώς χρειάζονται διάφορα πράγματα. Αλλά είναι σε καλό δρόμο και αυτό. Με τους δανεικούς ακόμη δεν έχεις καθαρίσει κάτι. Δεν υπάρχει. Γιατί όχι, είπαμε είναι. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Και είναι πολλοί που εντάξει, δεν έχουν καμία ελπίδα να είναι στο ρόστερ. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο πλέον. Δηλαδή, βλέπαμε και πάρα πολλές φορές όλη τη λίστα και υπάρχουν παίκτες 20-22 χρονών που είναι δανεικοί στη Β' Εθνική, στη Football League. Και δεν έχει. Ξέρεις έχει... ότι δεν είναι απίθανο να παίξουν στον ναι, ΠΑΟΚ. Πλέον του, δεν, του υπάρχει, σήμερα. Δεν υπάρχει πρέπει ενδεχόμενο να παίξουν αυτοί. Οπότε νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει και για τον ΠΑΟΚ ουσία να έχει μια τόσο μεγάλη λίστα παικτών. Ένα ακόμα ρόστερ ουσιαστικά. Το οποίο σε μεγάλο ποσοστό το συντηρεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί με τις περισσότερες ομάδες υπάρχει συμφωνία που ο ΠΑΟΚ δίνει κομμάτι των χρημάτων και σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερο από ότι στην ομάδα που παίζουν τα νική. Οπότε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει προοπτική να παίξουν αυτοί οι παίκτες, θα πρέπει πλέον αυτή η λίστα να μικρύνει. Και φυσικά υπάρχουν είτε και οι άλλοι δανεικοί. Με αποδεσμεύσεις, είτε με. Ναι, ας πούμε, ο Κάκο αποδεσμεύτηκε. Εδώ και μερικές εβδομάδες. Τελείωσε αυτό το θέμα. Πρέπει λίγο σιγά σιγά να ξεκαθαρίσει το οποίο και στα άλλα θέματα. Και μετά είναι και παίκτες όπως ο Κουλούρης, ο Χατζησαΐας. Παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν θέση. Δεν ξέρω αν το προτιμούν οι ίδιοι, αν ο ΠΑΟΚ έχει τις συνθήκες για να τους βάλει στο ρόστερ του και να τους υποστηρίξει αυτή τη σεζόν. Ναι, του Κουλούρη ειδικά κρίνει πολλά. Γιατί αν πάρθει απόφαση για τον Κουλούρη ότι μιλάμε για πώληση. Εφόσον έχει ο Κουλούρης ενδιαφέρον από ομάδες και υπάρχει όντως. Τότε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δει τι θα κάνει στην επόμενη του μέρα. Και άρα να πάρει και θετικό. Δεν πρέπει να μείνει μόνο με Άκμ και Σφιντέρχη για όλη τη χρονιά. Για μένα μοιάζει πιο πιθανό το δεχόμενο της πώλησης του Κουλούρη. Του να μην μείνει δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη υπάρχει το θέμα του Λάμπρου. Όπου και εκεί πρέπει να πάρει απόφαση. Τι κάνω, κρατάω. Έχει να παίξει 2,5 χρόνια που έχει παίξει μόνο σε φιλικά. Ναι, κρατάω τον Λάμπρου και έχω μαζί Λιμιό Ζαμπά και ξέρω ότι έχω τρεις παίκτες παρόμοιο project, νεαρή ηλικία, πολλά υποσχόμενοι και συνεχίζω. Δύσκολο γι' αυτό. Χρειάζεται και ένας έμπειρος για τα προκριματικά του Champions League. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει προσθήκη. Ναι. Αυτό που λες, κάποιος πιο έμπειρος. Πολλές περιπτώσεις, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Αυτό είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει ένα να ξεκαθαρίζουν γιατί πλησιάζουμε στην εκκίνηση της σεζόν, της προετοιμασίας μάλλον. Η πρώτη σχέση της ομάδας είναι στις 25-26 του μήνα, οπότε πραγματικά πλησιάζουμε. Ναι. Και θα είναι καλό να πάρθει απόφαση για όλους αυτούς και για τους παίκτες να ξέρουν τι θα κάνουν και για τον ΠΑΟΚ σιγά σιγά να συρρυκνώνει τη λίστα και να μην χρειάζεται να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα
με τα πάρα πολλά ονόματα που υπάρχουν στην ομάδα. Ναι, βέβαια. Αυτό. Οπότε περιμένουμε και σε συγκεκριμένα θέματα. Γενικά στον ΠΑΟΚ είμαστε λίγο. Αναμονή. Η φάση των διακοπών είναι. Ναι, υπάρχει. Μόνο ο Μπράγκο δεν κάνει διακοπές. Για κανένα λόγο. Όχι. Και ο Ρωμανό Τσέσκου που σήμερα έχει ένα φιλικό μαζί με τον πατέρα του στην Ρουμανία για ένα παιδί που αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα υγείας. Και ο Ράσβαν Ράτς θα είναι εκεί. Και ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Και ο Μιρτζιά Λουτσέσκου. Και θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει και εκεί. Οπότε διακοπές όχι. Δύσκολα. Μάλιστα. Εδώ ρε, εσύ ο Πέλκας, ο Παχαλάκης και ο Κουλούρης δεν θα κάνουν 2-3 εβδομάδες διακοπές. Αυτή... Δηλαδή. Εντάξει, να λέμε τώρα. Σωστά, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, εθνική ομάδα. Εδώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο βάζει 10 Ιουνίου χατρίκ. Και μετά από τρία σεζόν και. Ναι. Με την Πορτογαλία. Εντάξει. Ωραία, μάτσε. Αυτό έλεγα πριν στο Nations League, δεν ξέρω αν είδες τίποτα. Δεν περίμενα να αντέχουν έτσι. Χθες και οι Ολλανδοί με τους Άγγλους, εντάξει, οι Ολλανδοί με τους Άγγλους είναι και πολύ νέο αίμα, αλλά έτρεχαν λες και παίζουν. Εγώ στα με, μέσα το, με τον Ρονάλντο δεν το περίμενα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα παίξει. Οκ, okay, λέω ξεκινάει γιατί το έχει. Αλλά θα βγει αλλαγή. Φοβερό. Θέλει να το πάρει και αυτό, να μην αφήσει τίποτα. Ό,τι παίζει να το παίρνει. Είναι στη χώρα του τώρα. Σου λέει θέλω να το πάρω και αυτό. Να... Ναι, πραγματικά δεν. Τρόπια δεν έχεις να πει κάτι. Μα δεν θα το πάρει το σετ. Γιατί τώρα τελευταίο πόντο κατά τα γιατί έχει και βαντάζ. Το πήρε. Μέσα τελείως. το πήρε. 6-3. Καλή συνέχεια. Μπορεί να αποχωρήσει με το σετ Ναδάλ. Ευχαριστούμε πολύ, αγάπη. Μάλιστα, αυτά και για τον ΠΑΟΚ από την αγάπη Γαβριλίδου. Με τον Αδάλ να παίρνει το σετ και να την αφήνει να αποχωρήσει χαρούμενη. 6-3 το πρώτο σετ ενάντια στον Φέντερερ. Και μιας που τα λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, που υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να κλείσουν. Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά και εμείς ολοκληρώνουμε με τα θέματα που είχαμε σήμερα. Και για Άρη τα είδαμε και για ΠΑΟΚ τα μεταγραφικά με την ΑΕΚ που ανακοίνωσε παίκτη με τον Ολυμπιακό που έχει το Βερμάλεν στο προσκήνιο και αναμένει να δούμε, είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση τι θα γίνει με τον Βέλγο αμυντικό. Στα υπόλοιπα, όπως είπαμε, το θέμα του Μπουφόν σήμερα έχει έρθει στο προσκήνιο για το αν θα πάει στην Μπαρτσελώνα. Η Τσέλσι πάει στο ΚΑΣ για να ρίξει την απόφαση για απαγόρευση μεταγραφών. Και αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα, καθώς αν η Τσέλσι δεν κάνει μεταγραφές και ενώ φεύγει και ο Αζάρ, δύσκολα είναι. Έχει κλείσει τον Πούλησιτς βέβαια από την Ντόρτμουντ. Από το Γενάρη και έκανε εκεί ένα τρίκ για να τον έχει στο ρόστερ της από φέτος, από το καλοκαίρι. Επομένως, να δούμε και εκεί τι θα συμβεί, γιατί ο Αζάρ, όπως φαίνεται, όπως γράφουν τουλάχιστον στο εξωτερικό, πάει στη Ρεάλ και η πρόταση είναι και πολύ μεγάλη, μάλιστα πάνω από 100 εκατομμύρια. Οπότε δεν θα τη χαλάσει καθόλου την Τζέλσι το ποσό που θα βάλει στα ταμεία της. Είπαμε, Nations League είναι αυτές τις μέρες που μας έχει προκαλέσει θετικές εντυπώσεις με τα... και το χθεσινό παιχνίδι που ήταν εντυπωσιακό, είχε παράταση, το είδαμε και αυτό και σε αυτήν αδιάφορη για τους περισσότερους διοργάνωση. Την Κυριακή είναι ο τελικός Πορτογαλία-Ολλανδία με τον Ρονάλντο μέσα στο σπίτι του απέναντι στην πολύ ελπιδοφόρα ομάδα της Ολλανδίας. Αυτός ο Φαντάικ πάλι χθες κάνει ένα κόψιμο. Όσοι δεν είδατε το παιχνίδι, κυκλοφορούν και τα βίντεο στα social media. Πάει να τον περάσει ο Στέρλινγκ, αν δεν κάνω λάθος, ή ο Σάντσο ήταν. Όχι, ο Σάντσο έκανε ποδιά στον τελείχτα. Άλλο αυτό σκηνικό από το μέλλον με δύο 20άριδες, 20χρονους να πρωταγωνιστούν σε φάσεις που θα δούμε πολλές τέτοιες στο μέλλον, νομίζω. Πολύ ταλέντο και σε Αγγλία και στην Ολλανδία. Και εντάξει, υπάρχουν και σταθερές όπως ο Φαντάικ για παράδειγμα που έκανε άλλο ένα φοβερό παιχνίδι. Απροσπέλαστος είναι πραγματικά ο Ολλανδός. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μετά από τέτοια σεζόν για όλους αυτούς. Και στην Premier League και της Ολλανδίας ο Φαντάικ, ο Βαϊνάλντου με τη Λίβερπουλ που έφτασαν στην κατάκτηση του Champions League έχουν το κουράγιο και τη διάθεση και την όρεξη και μας έδωσαν τέτοιο θέαμα σε αυτά τα παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει και στον τελικό Πορτογαλία-Ολλανδία την Κυριακή με τον Ρονάλντο να θέλει να το πάρει και αυτό το τρόπο μέσα στο σπίτι του, όσο αδιάφορο και αν είναι για πολλούς. Κριστιάνο είναι αυτός, δεν μπορεί να χάνει ούτε στο τάβλι και είναι κυριολεξία αυτό. Δεν δέχεται την ήττα πουθενά ο CR7, επομένως θα πάει να το πάρει και αυτό με την Πορτογαλία. Λοιπόν, και με την είδηση που γράφεται μόλις τώρα ότι ο Σάρι μάλλον κλείνει τη Γιουβέντους, να φτάσουμε σιγά σιγά εμείς στο τέλος. Να δώσουμε σκητάλη στο πέναλτι. Γιώργος Αγόρας ακολουθείς. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ 10 με 1 με το post-game του Σαββατοκύριακου. Είναι και το μάτς εθνικής εκείνη την ώρα. Οπότε έτσι, live game θα μου περισσότερο με το μάτς Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία. Το πιο ενδιαφέρον μάτς του ομίλου ίσως. Και την Κυριακή φυσικά 10 με 1 το post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μέχρι τότε, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.